Η παρέτηση δεν αποτελεί πρόθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού την ώρα που οι αποκαλύψεις για το Partygate διαδέχονται η μία την άλλη. Κατά την ώρα του Πρωθυπουργού στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε μετανιωμένος ξανά, αλλά δεν κάνει καμία σκέψη να εγκαταλείψει τον αριθμό 10 της Downing Street, τον τόπο των περίφημων συναθρήσεων εν μέσω εγκλισμού. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα ανανεώνοντας τη συγγνώμη μου προς τη Βουλή και τη χώρα για τις μικρές συγκεντρώσεις την ώρα των γευμάτων της 19ης Ιουνίου 2020 στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια των οποίων ήμουν στη θέση μου στο τραπέζι και γι' αυτό μου επεβλήθη πρόστιμο. Και πάνω απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για όσα έγιναν υπό την παρουσία μου. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης στηρίζουν ακόμη τον Μπόρις Τζόνσον. Ωστόσο, τα ευρήματα και οι περιγραφές της έκθεσης των 37 σελίδων για τα τεκτενόμενα έχουν αρχίσει να δημιουργούν βαρύ κλίμα. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν περιγραφές για πάρτι που κρατούσαν μέχρι τις 4 τα ξημερώματα και τείχους λεκιασμένους με κρασί, καθώς και κάποιους που δεν άντεχαν από το ποτό και έκαναν εμετό. Παράλληλα, ότι οι παρενέσεις και οι ανησυχίες των πιο μετριοπαθών αντιμετωπίστηκαν χωρίς ίχνο σεβασμού.